Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη, οπαδή του κόμματός του στη Λάρισα. Ο κύριος Καρατζαφέρης τόσο στην ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα άσκησε οξύτατη κριτική σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, αποδίδοντάς τους ευθύνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Αισθάνομαι ότι είμαι επιβάτης στο πλοίο των τρελών. Και πολύ φοβούμαι ότι το παγόβουν απέναντι δεν το βλέπουν. Η κατάσταση, επαναλαμβάνω μια φορά, είναι σε ιχτά κατάσταση. Ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να το παίξει τιμή της, τη στιγμή που η κυβέρνηση την οποία υπηρέτησε έφερε, συσσόρευσε 130 δις χρέος από την εποχή του Καποδίστρια 1828 μέχρι το 1990. Όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα με πολέμους, διπλασιασμό των εδαφών, με τον πόλεμο του 1897, με το 1213, με την καταστροφή του 22, με το 1940, με ό,τι πέρασε, δημοκρατίες και δικτακτορίες, κινήματα και επαναστάσεις, φορτώθηκε 130 δισεκατομμύρια. Όσα φορτώθηκε η Ελλάδα 180, τα φόρτωσε ο Καραμαλής σε 5,5 χρόνια. Τα νούμερα διαψεύδονται. Αυτοί λοιπόν που κατέστρεψαν την πατρίδα, έρχονται τώρα και ζητάνε τα ρέστα. Όταν ρωτήθηκε για πιθανή συνεργασία του κόμματός του στις εκλογές του Νοέμβρη με τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηριστικά τόνισε ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, έχει 2 εβδομάδες να πάρει πίσω τις ύβρις προς τους οπαδούς του ΛΑΟΣ, αν θέλει συνεργασία. Το θέμα είναι ο κύριος Σαμαράς τι επιβάλλει να κάνουν οι ψηφοφόροι μου. Όταν τους βρίζει με άθλια επιχειρήματα ότι είναι εξαπτέρυγα το ΠΑΣΟ, τρέχα να πείσω εγώ μετά τον οπαδό εκείνον ότι συγχώρεσε τον κύριο Σαμαρά για τις ανοησίες που έλεγε. Άρα λοιπόν ανοητεύει ο κύριος Σαμαράς υβρίζοντας τους οπαδούς του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού και έχει 2 εβδομάδες καιρό να το διορθώσει. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ βρέθηκε στη Λάρισα καλεσμένος του υποψηφίου δημάρχου και βουλευτή του κόμματος κυρίου Αστέριου Ροντούλη. Ψάξτε στα αρχεία των εφημερίδων, δείτε τη φωτογραφία. Κουστούμια, τριμμένα, μπαλωμένα κτλ. Με τα που μπήκανε στα ταμεία έχουν από 50 ψώρο καθένας.